απλώς να ξέρετε ότι επειδή έχει τεθεί πάλι το θέμα αυτό, ήσουν και εσύ κύριε Λιμενάκα εδώ, είπαμε ότι φέτος που μπορούμε, φέτος, από φέτος που μπορούμε, θα τηρηθεί η νομιμότητα. Που σημαίνει αυτό. Όλοι τι, θα το, πάρουν... Πάλι κάθε χρόνο τηρεί την νομιμότητα, εντάξει. Τι θα πει από φέτος θα τηρηθεί η νομιμότητα. Η νομιμότητα τηρείται κάθε χρόνο. Απλά, Πρόεδρε, μήπως αυτό... Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω, εγώ για μένα μιλάω, η απόφαση του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Μπορώ όμως εγώ μεθαύριο να... Και off camera μπορώ να τα πούμε, τώρα δεν μπορώ να πω. Θα πάρουμε μέτρα παραπάνω από ό,τι πρόσθετα τις άλλες χρονιές. Όχι, τα επιπλέον έτσι, όχι δεν καταλαβαίνετε, γιατί αυτό το χαρτί, το οποίο τους έστειλα να ξέρετε... Πρόεδρε, γίνομαι σαφής. Όχι ότι δεν τηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα. Απλώς φέτος θα πάρουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην σε φεύγει κανένας. Εγώ ποτέ δεν είπα τίποτα. Εμείς σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και εγώ σαν Πρόεδρος, παρόλο που τηρήθηκε η νομιμότητα και θα έπρεπε να πάρω ορισμένα μέτρα που έπρεπε να τα είχα πάρει, λόγω όμως επικείμενης νομοθεσίας, η οποία ψηφίστηκε τον 11ο του 17, γι' αυτό και ήμουν λίγο... μαλακός, όχι σκληρός, όχι τα πάντα, ό,τι θέλετε. Βέβαια αυτό που έβγαινε προς τα έξω είναι άσε ξέρουμε. Αυτό έχει τελειώσει. Για μένα μιλάω, για το Διοικητικό Συμβούλιο. Και έτσι σας αναφέρω κάτι. Διαπιστωθήσα παράβαση. Πρώτον, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή άλλων δραστηριοτήτων πέραν του νομίμως παραχωρούμενου χώρου, ακόμα και σε Αιγιαλό, έχει. Κυρώσεις. Πρώτον, επιβολή προστίμου. Δεύτερον, ανάκληση άδεια παραχώρησης. Τρίτον, αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος. Αυτό το χαρτί το έχουν παραλάβει όλοι. Και το λέω on camera, εάν νομίζουν ότι δεν θα εφαρμοστούν, πλανούνται πλάνοι νυχτρά.